το θέμα αυτό της γρήπης των πτηνών, αλλά και γενικότερα αυτό το κοκτέιλ λοιμόξεων που υπάρχει για αυτή την περίοδο στην Κύπρο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Δημητρόπουλε. Έχουμε να τα πούμε καιρό, νομίζω. Εντάξει. Δεν πειράζει. Σας πεθυμίσαμε λιγάκι, σας πεθυμίσαμε. Τώρα, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε καθηγητά. Πόσο εύκολο είναι να μεταδοθεί η γρήπη των πτηνών σε κάποιον άνθρωπο? Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι εύκολο καθόλου, και αυτό διότι ο υποδοχέας του συγκεκριμένου ιού λείπει από το σώμα μας. Επομένως, δεν είναι τόσο εύκολο να μεταδοθεί, αλλά και αν μεταδοθεί, δεν υπάρχει μετά μετάδοση εύκολη σε άλλα άτομα. Ναι, μάλιστα. Άρα, καλό είναι να ανησυχούμε και να παίρνουμε τα μέτρα μας, αλλά να μην έχουμε και πανικό, έτσι, γιατί με το που ακούσαμε για γρήπη πτηνών, ξαφνικά ήμασταν όλοι σε επιφυλακή. Ναι, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Ο ιός δεν μεταδίδεται ούτε από τα αυγά, ούτε από το κρέας του κοτόπουλου. Επομένως, δεν μπαίνει στη διατροφική αλυσίδα. Εκείνοι που διατρέχουν κίνδυνο είναι εκείνοι οι οποίοι εχτρέφουν τα κοτόπουλα, είτε σγαλοπούλες, είτε σχήνες, και πρέπει να τους παράσχουν τροφή και νερό, μπαίνουν εκεί που είναι τα κοτόπουλα και χτίθενται σε αερολύματα τα οποία μπορεί να προκληθούν από το φτερούγισμα των πουλιών. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στο θέμα των λοιμόξεων. Φαίνεται ότι υπάρχει μία έξαρση υιογενών λοιμόξεων και σε συνδυασμό τώρα και με τον COVID, ο οποίος είναι στην κοινότητα, δεν έχει φύγει. Έχουμε θανάτους, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Λιγάκι έτσι, εξηγήστε μου λίγο την κατάσταση αυτή, πώς την ξεπερνούμε αυτή την περίοδο. Για να την ξεπεράσουμε χρειάζεται προσοχή από όλους μας, κυρίως τώρα που δεν φοράμε τη μάσκα υποχρεωτικά. Είναι σύσταση για χρήση της μάσκας σε εσωτερικούς χώρους και κατ' επέκταση όταν κυκλοφορούμε, προπάντων τώρα που οι μήνες του χειμώνα έχουν αρχίσει και θα κλειστούμε όλο και περισσότερο σε εσωτερικούς χώρους, τότε η έκθεση σε υιογενείς λοιμόξεις θα αυξηθεί. Πρέπει να πούμε επίσης ότι τα τελευταία 3 χρόνια λόγω της χρήσης της μάσκας δεν αναπληρώθηκε η ανοσία μας έναντι αυτών των οργανισμών, δηλαδή δεν εκτεθήκαμε. Η ανοσία έπεσε με την πάροδο του χρόνου και κατ' επέκταση θα δούμε όλο και περισσότερες λοιμόξεις, όχι μόνο σε ηλικιωμένους, αλλά και σε μικρότερα τα παιδιά, τα οποία ίσως να μην έχουν εκτεθεί καθόλου σε κάποια από αυτά τα παθογόνα. Ναι. Κύριε καθηγητά, ο ΚΙΠΗ λέει ότι αυτός ο συνδυασμός λοιμόξεων και COVID έχει χτυπήσει ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό, έχουμε και αύξηση εδώ πέρα, αριθμό ηλικιωμένων ατόμων και μάλιστα έχουμε σχεδόν καθημερινά και ένα θάνατο από κορονοϊό. Γι' αυτό εδώ και καιρό, αν θυμάστε, εγώ έλεγα ότι οι άνω των 60 έπρεπε να εμβολιαστούν και έναντι των 2 ιών. Δυστυχώς, μόνο το 23% μέχρι τη στιγμή έχει εμβολιαστεί κατά του COVID. Ίσως κατά της γρήπης είναι λίγο υψηλότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι καθόλου στα επίπεδα τα οποία πρέπει να αναμένουμε για να παρεμποδίσουμε τέτοιου τύπου λοιμόξεις. Ναι. Ειδικά τώρα σε κλειστές δομές όπου υπάρχουν ηλικιωμένοι, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εκεί και δεν καταλαβαίνω κάποιες συμπεριφορές δικές μας τώρα ανεύθυνες, θα έλεγα. Κάποια άτομα πρέπει να εμβολιαστούν. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, φαντάζομαι ότι έτσι είναι. Και φυσικά μας υπόθηκε σε μία από τις συσκέψεις του Υπουργείου ότι όταν πήγαν σε τέτοιου τύπου δομές αρκετοί αρνήθηκαν να εμβολιαστούν. Yeah. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο, δηλαδή πρέπει να καταλάβουν ότι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Yeah. Θεωρείτε, κύριε καθηγητά, θεωρείτε ότι με βάση τους αριθμούς που βλέπουμε κάθε εβδομάδα τώρα, με βάση τους θανάτους, θεωρείτε ότι είμαστε σε φάση δύσκολη που μπορεί να χειροτερεύσει κιόλας? Θα χειροτερεύσει λίγο περισσότερο ακόμα, αλλά δεν νομίζω ότι θα εκφύγει.
Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούν αν έχουμε συλλοιμώξεις με τον COVID και την γρήπη. Εκείνο που παρατηρήθη στην Αυστραλία το καλοκαίρι που μας πέρασε, που ήταν ο χειμώνας τους, ήταν όταν εμφανίστηκε ο COVID, η γρήπη υποχώρησε. Επομένως δεν είχαν διπλές λοιμώξεις. Μάλιστα. Δηλαδή, αν έχουμε αυτή το συνδυασμό, θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, έτσι, για κάθε άνθρωπο. Φυσικά, διότι προπάντων σε ηλικιωμένους οι νοσηλίες θα αυξηθούν ιδιαίτερα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Και συνέχεια εγώ να έχεις. ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Καλημέρα. Και πάμε τώρα, φίλες και